Η αυτοθυσία μιας νεαρής μητέρας που φοβήθηκε μήπως κινδυνεύσουν τα παιδιά της είχε ως συνέπεια να καταλήξει στην εντατική του Παγνή με εκτεταμένα εγκάβματα. Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Χορτατσών στο κέντρο του Ηρακλείου λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι. Τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και βγήκα εγώ έξω. Πήρα τηλέφωνο το ασθενοφόρο, την πυροσβεστική και ήρθαν γρήγορα πολύ. Μετά κατέβηκε η μητέρα μόνη της κάτω, δεν είχε καεί λίγο στο πρόσωπο. Η 49χρονη προσπάθησε να ανάψει το τζάκι του σπιτιού της με ένα μπουκάλι ενόπνευμα. Κάτω από συνθήκες που ερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φαίνεται να προκλήθηκε ανάφλεξη και οι φλόγες απλώθηκαν στην κουρτίνα του διαμερίσματος. Στην προσπάθεια που έκανε για να ανάψει το τζάκι, προκλήθηκε η πυρκαγιά στην κουρτίνα και στην προσπάθειά της να κάνει κατάσβεση. Η νεαρή γυναίκα επιχείρησε μόνη της να σβήσει τη φωτιά πριν εξαπλωθεί στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Τρομοκρατημένα, τα δύο παιδάκια της καλούσαν σε βοήθεια τους γείτονες, όσο εκείνη πάλευε μόνη της με τη φωτιά. Φωτιά και βοήθεια. Να τους βοηθήσουμε. Με υπερπροσπάθεια κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες, έχοντας όμως υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα. Ήταν ταραγμένη και φοβότανε. Έλπηκε τα παιδάκια να κλαίνε, εντάξει, ήταν λίγο τραγικό. Επιτόπου έσπευσαν οι πυροσβεστικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και το θώρακα. Μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε στο Παγνή, αποφασίστηκε η εισαγωγή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κυρίως για προληπτικούς λόγους και στενή παρακολούθηση της κατάστασής της, προκειμένου οι γιατροί να προλάβουν τις συνέπειες τείχων αναπνευστικών εγκαυμάτων. Έγινε άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας με 4 οχήματα και 10 άντρες. Μετέβησαν στο χώρο της πυρκαγιάς του διαμερίσματος, όπου υπήρχε εστία τζακιού. Επεκτάθηκε η εστία της φωτιάς μέσα στο σπίτι? Όχι. Μικρές ηλικίες ζημιές.